και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Από τους πρώτους αιώνες μέχρι και τις μέρες τις δικές μας. Ένας τέτοιος λαμπρός μάρτυρας, των διωγμών των πρώτων αιώνων, υπήρξε και ο περιώνυμος και λαοφιλέστατος Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Μελετώντας το βίο του Αγίου Δημητρίου, έρχονται κάποιες σκέψεις και ερωτηματικά στο μυαλό μας. Τι ήταν ο Άγιος Δημήτριος? Ήταν και εκείνος ένας άνθρωπος, όπως είμαστε όλοι εμείς, δεν διέφερε σε τίποτα. Κάθε άνθρωπος όμως έχει θέληση. Και αν κάνει καλή χρήση της θελήσεώς του, μπορεί να φτάσει μέχρι τα ουράνια. Αν κάνει κακή χρήση, μπορεί να κατρακυλήσει μέχρι τον Άδη. Αν θέλει κάποιος γίνεται άγγελος, εάν θέλει πάλι γίνεται σατανάς. Και είναι πολλές φορές στιγμές στη ζωή μας που φτάνουμε πολύ ψηλά, και υπάρχουν και οι στιγμές εκείνες όπου πέφτουμε χαμηλά. Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από εκλεκτή οικογένεια, όταν στην αυτοκρατορία βασίλευε ένας τύραννος ο Διοκλητιανός. Το επάγγελμά του ήταν στρατιωτικός. Εκείνο όμως που τον διέκρινε από τους άλλους συναδέλφους του ήταν το εξής. Πίστευε στον Χριστό, ότι αυτός βασιλεύει, και ότι είναι ο κυβερνήτης όλου του κόσμου. Πίστευε με όλη του την καρδιά και αυτό που πίστευε δεν το κρατούσε για τον εαυτό του, δεν το έκρυβε. Προσπαθούσε φανερά ο Άγιος Δημήτριος να ελκύσει κι άλλους ανθρώπους κοντά στον Χριστό. Κάθε πρωί παρακαλούσε, «Κύριε, κάνε να γίνουν και άλλοι χριστιανοί», και λέγεται μάλιστα ότι δεν ησύχαζε αν δεν έκανε τουλάχιστον ένα καινούριο χριστιανό την κάθε μέρα. Προπαντός, προσπαθούσε να φέρει κοντά στον Χριστό παιδιά και νέους, και μεταξύ των νέων που κέρδισε εις Χριστόν ήταν για κάποιους που ονομάζονται τον Έστω. Αυτή ήταν η δράση του Αγίου όταν κηρύχτηκε διωγμός. Όποιος εκήρυτε Ιησού Χριστόν, τον κατεδίωκαν. Ενώ βρισκόταν όμως μέσα στο κελί, τέτοια μία επίσκεψη. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Νέστο. «Δάσκαλε», του είπε, «φέρνω άσχημα νέα. Η Θεσσαλονίκη είναι ανάστατος. Άντρες και γυναίκες συγκεντρώνονται στο στάδιο και βλέπουν αγώνες». Εκεί παρουσιάστηκε ένας γιγαντιαίος ιδωλολάτρης που λεγόταν Ιαίος. Είναι το κάφημα και το καμάρι των εχθρών του Χριστού. Κάθε μέρα ένα σκήνικα φωνάζει, όποιος χριστιανός θέλει, αν μπορεί, ας έρθει να παλέψει με τον Ιέρο. Τόσες μέρες και δεν παρουσιάστηκε κανείς, και όλοι μας κλεβάζουν, δεν το ανέχομαι, είπε ο Νέστο. Θέλω να ξεπλύνω το όνειρο σε αυτό. Θέλω να πάω και να μονομαχήσω με τον Ιέρο. Και αυτό που ζητώ, δάσκαλε, είναι η ευχή σου. Ο Άγιος Δημήτριος δεν τον απέτρεψε. Τον ευλόγησε και του είπε, «Ήπαγε και Λιαίο νικήσεις και υπέρ Χριστού μαρτυρήσεις». Δηλαδή και το Λιαίο θα νικήσεις, αλλά και θα μαρτυρήσεις για τον Χριστό. Φεύγοντας και οπλισμένος ο Νέστο με την ευχή του Αγίου Διδασκάλου του, τρέχει γρήγορα μέσα στο στάδιο.
Και πάλι ο Κύρκας φωνάζει. Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να μονομαχήσει με το Λιέο. Και μέσα σε όλη αυτή την οφλαγωγία ένας νέος απαντά εγώ. Στρέφονται όλοι να δουν ποιος ήταν εκείνος που είχε τη δύναμη και το θάρρος να κάνει όλο αυτό.